Ο πρικόζη μοιράζεται το όραμά του για τις επερχόμενες ενέργειες στο πλαίσιο του NMD και ισχυρίζεται ότι ο Ρωσικός στρατός είναι έτοιμος για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την κατάληψη του Μπαχμούτ θα υπάρξει επιχειρησιακό περιθώριο για περαιτέρω ενέργειες. Ο Πρικόζιν ισχυρίζεται ότι ο Ρωσικός στρατός έχει κάθε ευκαιρία να εξαπολύσει μια κολοσιαία επίθεση στο εγγύ μέλλον με την κατάληψη του Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Ντρουσόφκα, Κωνσταντίνοβκα, Τσασοβιάρ, δηλαδή του δακτυλίου του Ντονμπά. Νομίζω ότι όλα είναι μέσα στι δυνάμει μα. Ο εχθρό θα αρνητηθεί. Η νίκη θα είναι δική μα, είπε σημειώνοντα ότι οι δηλώσει του συνάδουν με τη γενική λογική και του στόχου τη ειδική επιχείρηση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη δήλωση του γραμματέα τύπου του Προέδρου τη Ρωσία Πεσκόφ. Ο Πρικόζην τόνισε ότι οι λεπτομέρειε τη επίθεση, συμπεριλαμβανομένε μια πιθανή όθηση στο Δνύπερο, θα διευκρινιστούν στο πλαίσιο μια συνάντηση. Είναι βέβαιο για την ικανότητα του Ρωσικού στρατού να διεξάγει μια αποτελεσματική επιχείρηση και θέτει ω καθήκον του να προωθήσει τι μονάδε του κατά μήκο τη αριστερή όχθη του Δνύπερου. Σε μια τέτοια εξέλιξη φαίνεται να συμφωνούν και δυτικοί αναλυτέ, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι ρωσικέ δυνάμει θα εξαπολύσουν επίθεση προ την κατεύθυνση του Τσάσοβιάρ, καθώ η συγκεκριμένη πόλη μπορεί να γίνει ο επερχόμενο στόχο τη ρωσική διοίκηση. Το Μπαχμούτ είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, αν και πρόσφατα στο Κίεβο προσπάθησαν να πείσουν τους πάντες ότι δεν ήταν έτσι. Η πτώση της πόλης ανοίγει το δρόμο για τις ρωσικές δυνάμεις προς το Σλαβιάνς και το Κραματόρσκ, αλλά πριν από αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουν το Τσάσοβιάρ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο μετά από δύο νύχτες φοδρών επιδρομών με ντρόμους. Είναι η 15η αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην πόλη αυτόν τον μήνα. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν καταστρέψει τα περισσότερα από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμή. Υπήρχαν επανειλημμένες αναφορές ότι οι βομβαρδιστικά πρώτης γραμμής Su-24, οπλισμένα με βρετανικού πυράβλους Cruise Storm Shadow, βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο αυτή τη στιγμή αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ότι η καταστροφή αεροδρομίων στο έδαφο τη Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική στρατηγική, καθώ οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αεροσκάφη για να χτυπήσουν με τακτικού μεγάλου βεληνικού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.